εργασίας και τότε, προβλέπει ότι μια φορά το χρόνο οι κοινωνικοί εταίροι προτείνουν προς το Υπουργείο Εργασίας για το ύψος του κατώτατου μισθού, όχι με πολιτικά κριτήρια, αλλά με οικονομικά κριτήρια, δηλαδή στηριζόμενοι σε μελέτες για ποιες είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει κανονικά. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για το 2020 συγκεκριμένα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν δυνατότητες. Πάντως είχε δοθεί και προεκλογικά. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μεσοπρόθεσμα πρέπει ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται σε ποσοστό διπλάσιο της αύξησης του ΕΕ. Υπάρχει φως στο τούνελ. Φως στο τούνελ φυσικά και υπάρχει και για όλη την τετραετία υπάρχει φως στο τούνελ. Όσο η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται, αυτό θα είναι θετικό και για τους εργαζόμενους. Θα είναι πιο έντονο το φως. Αλλά και για τους ανέργους που θα βλέπουν τη δημιουργία των οπτικών θέσεων εργασίας. Ερώτηση τελευταία από μένα τουλάχιστον. Ναι, Βασίλη, αν θες να ρωτήσεις κάτι για να κλείσουμε. Εγώ θέλω για τη συντάξη να ρωτήσω κάτι. Ναι, βέβαια. Τον κύριο Μηταράκη. Διότι το είπατε και στην ωραίτερη ότι θα αυξηθούν. Θα έχουμε τώρα, αν και δεν εμπίπτει ακριβώς στην αρμοδιότητά σας, αλλά έχει να κάνει με τις συντάξεις, από την πρωτοχρονιά θα μας κρατάει εφορία λιγότερα χρήματα. Οι συνταξιούχοι όμως έχουν προπληρωθεί τη συντάξη Ιανουάριου. Αυτό το ποσό που δεν, δηλαδή στο μεικτό μισθό τους τώρα δεν αφαιρέθηκε. Πότε θα το πάρουν, κύριε Μηταράκη, γνωρίζετε? Αυτό φυσικά άμεσα στις αρχές του 2020 θα γίνει ιδιορφή. Όπως πρέπει να γίνουν πολλές άλλες διορθώσεις μέχρι το 2020, πρέπει να δοθούν αναδρομικά από την 4η Οκτωβρίου του 2019 για τα νέα ποσοστά αναπλήρωση και για την αύξηση του πλαφών. Και αυτά άρα υπάρχουν τα αναδρομικά αυτά πότε θα πληρωθούν? Αυτά θα γίνουν μέχρι τις αρχές του 2020. Μόλις δηλαδή κατευθεί το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Μόλις κατευθεί το νομοσχέδιο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα μικρό διάστημα, το είδαμε και με τις συντάξεις κυρίας, χρειαστήκαμε 8 εβδομάδες για να μπορέσει το σύστημα να αναπροσαρμόσει. Άρα Μάρτιο πάμε στην ουσία. Άρα αρχές Μαρτίου να υπολογίσουμε. Ναι. Αρχές Μαρτίου. Είπατε και μια μαγική λέξη, κύριε Μηταράκη, αναδρομικά. Τα αναδρομικά στις αποφάσεις που έχουν τελεσιδικήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει γνωμοδοτήσει. Τα έχετε προϋπολογίσει στην επόμενη χρονιά? Από 4 Οκτωβρίου. Υπάρχουν δύο ειδών αναδρομικά. Επειδή σωστά το είπε ο Σαμπελιώτη. Υπάρχουν δύο ειδών αναδρομικά. Υπάρχουν τα αναδρομικά που προκύπτουν από τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύτηκαν στις 4 Οκτωβρίου και αφορούν τον νόμο Κατρόγκαλου, στα οποία η κυβέρνηση θα προνοήσει στην νομοθέτηση που θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο ο νέος νόμος να έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να μην χρειαστεί κανείς να προσφύγει ούτε να ξαναμπλέξουμε πάλι τα δικαστήρια. Θα πληρώσουμε μέσα στο 2020 τις διαφορές που προκύπτουν από την 4η Οκτωβρίου από τον νόμο Κατρούγκα. Τώρα, παλιότερες υποθέσεις, επειδή είχαμε πολλές αντικρουόμενες αποφάσεις διαφορετικών δικαστήριων, ζητήσαμε εμείς ως ΕΦΚΑ από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στις 10 Ιανουαρίου, λίγες μέρες, θα γίνει μια πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα θέσει επιτάπητες όλα τα θέματα που έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια στην ταυματικότητα, ώστε να έχουμε μια τελική απόφαση ξεκάθαρη, η οποία θα κατευθύνει τη δίκη στο τι οφείλει. Και φυσικά ό,τι οφείλουμε θα το πληρώσουμε. Με τη μία, όχι, φαντάζομαι. Δηλαδή, με μία φορά, μάλλον θα επιλεγούν οι δόσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, και να είμαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο, όλα εξαρτάται και από το ύψος του συνολικού ποσού που θα καθορίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. 10 Ιανουαρίου λοιπόν τα νεότερα. Κύριε Μηταράκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχόμαστε καλημέρα από το Open και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ένα σημαντικό θέμα που θα έχει το ασφαλιστικό είναι τα μπλοκάκια. Α, μπράβο, αυτό δίνει λύση στα μπλοκάκια. Αυτό δηλαδή, τι σημαίνει τώρα? Τι σημαίνει, ότι